Ευρωεκλογές λοιπόν έχουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ως γνωστόν τα έχουμε πει, δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός. Η Πέλα τηλεόραση δίνει το βήμα σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει, τους πολιτικούς, να ασχοληθούν με το αντικείμενο των ευρωεκλογών. Τους δίνει λοιπόν βήμα εδώ για να εκφράσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους, τις οποίες εσείς οι πολίτες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αφού τις ακούσετε, θα τις αξιολογήσετε, θα τις αποδοκιμάσετε θα τις επιδοκιμάσετε ή θα τις αποδοκιμάσετε. Είναι λοιπόν στο δικό σας χέρι η επιλογή εν ώψη αυτής της δύσκολης και, αν θέλετε, διαδικασίας, η οποία έχει αρκετές προκλήσεις στις εκλογές 26 Μαΐου, που δεν έχουμε μόνο περιφερειακές δημοτικές, έχουμε και ευρωεκλογές. Σήμερα λοιπόν, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που ήρθε από την Αθήνα, αποφάσισε να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Πρόκειται για τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή. Για τους κατοίκους των Γεννητσών, για εσάς, για μένα, για όλους είμαι παρόν για λοιπόν, να συζητήσουμε. Τώρα πιθανόν αρκετοί σας γνωρίζουν. Πολλοί όμως μπορεί να μην σας γνωρίζουν ή κάτι να λέει η φυσιογνωμία σας ή το επίθετό σας. Καταρχήν, καθηγητής φιλοσοφίας στο Παρίσι είστε και είχατε ένα πέρασμα από την πολιτική μέσα από την συνεργασία την οποία είχατε με τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, όπου ήσασταν ειδικό συνεργάτη, να το πω. Ήμουν σύμβουλός του. Σύμβουλός του. ΦΕΚ. Ήμουν σύμβουλός του σε ζητήματα πολιτισμού. Αρμοδιά του τόμου ήταν σε θέματα πολιτισμού. Και η εκτίμησή μου για τον κύριο Σαμαρά παραμένει και η φιλία μας παραμένει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι αποφάσεις πολιτικές είναι κάτι διαφορετικό. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι κάτι διαφορετικό. Δεν υποχρεώνει το ένα με το άλλο. Η απόφασή μου να μετακομίσω ή, αν θέλετε, να αποχωρήσω από τη Νέα Δημοκρατία οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι προσωπικός και ο άλλος είναι πολιτικός. Ο προσωπικός είναι ξεκάθαρα. Δεν ένιωσα ότι ήμουνα, αν θέλετε, ιδιαίτερα αγαπητός και χρήσιμος στη νέα ηγεσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω να πω κάτι για τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρώ ότι είναι ικανότατος και νομίζω ότι μπορεί να φέρει και καλά αποτελέσματα. Όμως το όλο περιβάλλον γύρω από τις νέες δομές που έφτανε τον κύριο Μητσοτάκη και ειδικά γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν ένα περιβάλλον το οποίο δεν είχε την ίδια αντίληψη με μένα για τα πράγματα, για τον πολιτισμό, για την παιδεία, για όλες αυτές τις διαδικασίες. Αυτό ήταν το προσωπικό στοιχείο. Και ξέρετε ότι εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα χώρο με την έννοια της αντίληψης. Θεωρείστε δεξιός. Βέβαια, είμαι κέντρο-δεξιός. Κέντρο-δεξιός. Πάντα, άμα παρακολουθείς κάποιος την αρθρογραφία μου, θα δει, γιατί εγώ, ξέρετε, έγραφα γύρω στα 15 χρόνια, ήμουν βασικός αρθρογράφος στη Λιμπερασιόν. Τώρα στέλνω άρθρα στη Φιγκαρό, στην Λεζεκό, γιατί είμαι καθηγητής στη Γαλλία. Συνεχίζω να διδάσκω στη Γαλλία και πηγαίνω έρχομαι. Επίσης, έχω τη βασική μου στήλη στον Ελεύθερο Τύπο. Στην εφημερίδα, εδώ και 6 χρόνια. Ανελιπώς, κάθε Πέμπτη. Άρα οι απόψεις μου είναι καθαρά, αν θέλετε, κεντροδεξίες, κοινωνικά φιλελεύθερες. Υπάρχει ένα είδος κοινωνικού φιλελευθερισμού στις αντιλήψεις μου. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είμαι εγώ ένα προϊόν κομματικών μηχανισμών. Δεν είναι κομματικοί μηχανισμοί που με έχτισαν. Την προσωπικότητά μου, την καριέρα μου, την οφείλω στο δικό μου κόπο και βάσανο, στη δικιά μου πορεία. Από μικρό παιδί έφυγα, πήγα στο εξωτερικό, δούλεψα. Άρα λοιπόν, το αν εγώ ήμουν κοντά στον Αντώνη τον Σαμαρά και αν εγώ βρισκόμουν στα πλαίσια της Νέας Δημοκρατίας, ήταν γιατί πίστευα στις ιδέες και συνεχίζω να πιστεύω σε πολλές ιδέες που παράγονται από αυτό το χώρο. Από εκεί και πέρα, δεν είμαι κομματικά δέσμιος ούτε φυλακισμένος. Δεν με εμποδίζει τίποτα. Όταν λοιπόν είδα αυτό το γεγονός, εγώ δεν είμαι οπαδός, ξαναλέω, ή, αν θέλετε, επαγγελματίας πολιτευτής, για να πηγαίνω από πόρτα σε πόρτα να χτυπάω και να παρακαλάω. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ούτε ο κύριος μου, ούτε η καριέρα μου το επιτρέπει. Και με ταπεινότητα τα λέω αυτά, πιστέψτε με. Από εκεί και πέρα, τι έπρεπε να κάνω εγώ. Ή θα αποχωρούσα τελείως από τον πολιτικό στίβο, ή θα προσπαθούσα να βρω ένα άλλο χώρο, ο οποίος θα γινόταν, αν θέλετε, θα μου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσω και να πολεμήσω για τις ιδέες μου. Είχα προτάσει. Είναι αυτός ο χώρος η Ένωση Κεντρών. Θα σας πω. Επιτρέψτε μου. Βεβαίως, θεωρώ βεβαίως ότι υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που θεωρεί γραφικό τον κύριο Λεβέντη. Ωραία. Το έχετε ακούσει κι εσείς. Και αν θέλετε, και σε κάποια διάρκεια της πολιτικής του παρουσίας, που είναι πολύ μεγάλη του κύριου Λεβέντη, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 κλπ., όντως είχε περάσει τα όρια της γραφικότητας. Θα σας πω λοιπόν. Δέχτηκα προτάσεις από όλα τα κόμματα. Όλα τα μεγάλα κόμματα. Εάν εγώ έφευγα από τη Νέα Δημοκρατία για να πάω, για παράδειγμα, στο ΣΥΡΙΖΑ ή να πάω κάπου αλλού. Είχατε πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ? Από όλα τα κόμματα είχα πρόταση. Αυτό νομίζω καλύπτει την απάντηση.
Οι προτάσεις βέβαια γίνονται, ξέρετε, διακριτικά, δεν γίνονται μέσω των εφημερίδων, διακριτικά. Μόλις μάθανε ότι υπήρχε μια, αν θέλετε, δυσαρέσκεια δικιά μου, όμως εάν έφευγα από τη Νέα Δημοκρατία για να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ ή σε κάποιο άλλο τέλος πάντων χώρο που είναι εν δυνάμει κόμμα για εξουσία, αυτό λέγεται πολιτικός τυχοδιοκτισμός και το λέω με έννοια για να πω και για κάποιους άλλους που φύγανε και πήγανε προς τα εκεί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν ιδεολογικά πολεμώ μέσα από το Πανεπιστήμιο και μέσα από τις εφημερίδες το θέμα της Μακεδονίας, όταν στη Γαλλία δίνω μάχη για το θέμα της Μακεδονίας, δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω σε ένα χώρο ο οποίος, ανεξάρτητα αν έχει οποιοδήποτε ΑΒ καλό ή αν ξέρω εγώ 10 ανθρώπους προσωπικά φίλους, το θέμα των Πρεσπών είναι κάτι το οποίο μου κλείνει τη δυνατότητα να έχω επικοινωνία, είναι οριστικό. Δεν δέχομαι τις Πρέσπες. Δεν συμφωνώ με αυτή και τη συμφωνία. Πώς μπορεί να πολεμηθεί αυτή η συμφωνία? Θα σας πω αμέσως, αν μου επιτρέψεις να κλείσω. Βεβαίως. Και αμέσως θα γυρίσουμε σε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τι έμενε? Έμενε ο χώρος των κεντρών. Ή λοιπόν δεν θα ασχολιόμουν με την πολιτική, ή θα πήγαινε στον χώρο των κεντρών. Διότι στον χώρο των κεντρών υπήρχαν 3-4 στοιχεία τα οποία με έκφραζαν προσωπικά. Πρώτα απ' όλα η απλή αναλογική. Εγώ δεν πιστεύω στην ενισχυμένη αναλογική. Διδάσκω την απλή αναλογική. Το οποίο είναι και λίγο αριστερό το μέτρο αυτό, έτσι. Είναι δημοκρατικό, προσέξτε. Ακόμη και οι δεξιοί στη Γαλλία δουλεύουν με απλή αναλογική. Άρα, προσοχή, η απλή αναλογική δεν είναι αριστερή πρόταση. Απλά εδώ το προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν εορτής και αφού χρησιμοποίησε πάρα πολύ ιδιωτελώς, χρησιμοποίησε την ενισχυμένη αναλογική, τώρα θυμήθηκε την απλή αναλογική. Έπρεπε να είχε γίνει αυτό εξ αρχής και όχι να πέσει στην ίδια λογική με το συν 50 μόνους. Όμως στην Ευρώπη η απλή αναλογική είναι ανεξαρτήτων ιδεολογιών. Και εγώ είμαι οπαδός της δυτικής δημοκρατίας. Είμαι παιδί του διαφωτισμού. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να διδάσκω στους φοιτητές μου την ανάγκη της απλής αναλογικής σαν βάση της δημοκρατίας και να έρχομαι εδώ και να λέω ναι μεν καλό, αλλά για λόγους στρατηγικής και σκοπιμότητας θα πρέπει εδώ να έχουμε την ενισχυμένη αναλογική για να μην γίνει σύγχυση. Αυτό είναι ένα παραμύθι το οποίο βοηθάει τα δύο μεγάλα κόμματα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό ανεκτό. Διότι αν κάθε φορά ψηφίζουμε για να φύγει το άλλο κόμμα και μετά για να φύγει το άλλο κόμμα και να φύγει το άλλο, δεν ψηφίζουμε ποτέ αντικειμενικά. Και δεν ήθελα να πέσω σε αυτή την παγίδα. Επίσης λοιπόν, αφού υπάρχει η απλή αναλογική, υπάρχει και το Μακεδονία, υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο. Μπορεί να μου πείτε ό,τι θέλετε για τον κύριο Λεβέντη. Το άκουσα, με προσοχή. Όμως, τι λέτε εσείς είναι το θέμα? Εγώ θέλω να σας απαντήσω στις εξής. Ο κύριος Λεβέντης έδειξε τιμιότητα. Και πέρα από το οποιαδήποτε εικόνα θέλουν να του δημιουργήσουν τα διάφορα μεγάλα κέντρα, τα οποία δεν τους συμφέρει να έχουν μικρά κόμματα στη Βουλή και θέλουν όσο γίνεται λιγότερα κόμματα για να έχουν το μερίδιο του λέγοντας τα δύο μεγάλα και να λειτουργήσουν όπως σας ανέφερα πριν. Δεν μπορεί κανείς να προσάψει κάτι το οποίο είναι ανέντιμο στην πολιτική του κ. Λεβέντη. Αυτά τα τρία στοιχεία ήταν καθοριστικά σε μένα για να μπορέσω να πω ότι αυτός ο χώρος, έτσι όπως είναι τα πράγματα, με εκφράζει. Και θέλω να συνεχίσω τη μάχη μου να είμαι παρόν στα πολιτικά, ειδικά σε αυτές τις ευρωεκλογές. Προσοχή, γιατί εγώ είμαι στις ευρωεκλογές υποψήφιος. Ειδικά σε αυτές τις ευρωεκλογές, όπου το τίμημα θα είναι σκληρό. Και τα ζητήματα τα οποία, το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι πάρα πολύ ισχυρό. Πριν όμως περάσω σε αυτό, θέλω να απαντήσω στο ερώτημά σας, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Πώς μπορεί να θεραπευτεί η συνθήκη των Πρεσπών? Υπάρχει η Συμφωνία της Βιέννης. Η Συμφωνία της Βιέννης έχει δύο άρθρα, νομίζω το 3 και το 4, αν δεν κάνω λάθος, με φύλαξη, αλλά μέσα στα άρθρα είναι, που έχει δύο όρους. Πρώτος όρος, για να είναι ουσιαστικά έγκυρη μια συμφωνία, χρειάζεται την βούληση και την απόφαση του λαού. Πώς εκφράζεται αυτή? Με εκλογές ή με δημοψήφισμα. Σε αυτή την περίπτωση, ο ελληνικός λαός ξέρουμε ότι κατά 70 και πάνω 100% ήταν αντίθετος με αυτή τη συμφωνία. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση περνάει αυτή τη συμφωνία χωρίς καν δημοψήφισμα, ένα από τα δύο άρθρα είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή στο μέλλον, όταν οι συνθήκες μπορούν να το φέρουν. Δεύτερο, και τελειώνω με αυτό, όταν υπάρχει καταγγελία ότι υπάρχει χρηματισμός ο οποίος επηρεάζει την απόφαση, αυτό είναι ακόμη πιο σοβαρό σε αυτή τη συνθήκη που σας ανέφερα. Εδώ έχουμε διπλή καταγγελία. Έχουμε καταγγελία επίσημη ότι το Ίδρυμα Σόρος έδωσε χρήματα, έδωσε χρήματα στην αντιπολίτευση των Σκοπίων και έχουμε την κατηγορία του κυρίου Καμένου προς τον κύριο Χουτζιά. Αυτά ερευνήθηκαν. Υπήρξε κάποια δικαστική έρευνα για να βγει κάποιο πόρισμα
ώστε να είμαστε ξεκάθαροι από όλα αυτά και μετά με τη σύμφωνη βούληση του λαού, όπως λέει η δημοκρατία, να περάσουμε και να αποφασίσουμε για το αν θα δεχτούμε μια τέτοια συμφωνία που είναι καθοριστική για το εθνικό μας μέλλον και την ιστορία μας. Δεν έγιναν. Άρα αυτό μπορεί να είναι ένα στοιχείο ώστε ανά πάσα στιγμή δημιουργηθεί εκ των υστέρων, και άλλωστε η Ένωση Κεντρών προτείνει δημοψήφισμα εκ των υστέρων, εκ των υστέρων δημιουργηθούν οι συνθήκες. Ξέρετε, κανείς δεν πίστευε ότι η Γιουγκοσλαβία θα διαλυθεί. Κι όμως έγινε. Κανείς δεν πίστευε ότι το Κόσοβο θα έφευγε από τη Γιουγκοσλαβία. Κι όμως έφυγε. Μπορώ να αναφερθώ πολλά παραδείγματα για να μην χάσουμε το χρόνο μας. Ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα έρθουν οι πολιτικές συνθήκες. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να διεκδικήσουμε το δίκαιό μας, αυτό που είναι το δίκαιο του ελληνικού λαού και της πατρίδας. Όπως είπατε, και ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος. Δύο ερωτησούλες για να κλείσουμε. Βεβαίως. Η πρώτη τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με την ιδεολογική ταύτιση που θα έχει η Ένωση Κεντρών, εάν εκλέξει κάποιον ευρωβουλευτή, πιθανόν ή μπορεί να είστε και εσείς, στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκεί που οι ευρωομάδες επί της ουσίας υπάρχουν, αλλά θα συγκροτηθούν εκ νέου αν θέλετε, αλλά οι σταθερές υπάρχουν. Και πιθανότερο σενάριο είναι και ο Μακρόν να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Ομάδα των Φιλελευθέρων παρά να δημιουργήσει μια άλλη. Η Ένωση Κεντρών, οι ευρωβουλευτές της Ένωσης Κεντρών, πού θα ενταχθούν εμείς σε αυτό το ευρωπαϊκό σκαρίφημα? Είμαστε ήδη ενταγμένοι. Το ρωτάω αυτό, κύριε Δαβέτα, γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές εκλέγονται ευρωβουλευτές, παράδειγμα ο κ. Μαριάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και οι ευρωβουλευτές οι οποίοι εκλέχθηκαν και με τη Χρυσή Αυγή, οι οποίοι έχουν εξαρτηθεί, οι οποίοι αλλού ήταν το κόμμα με το οποίο εκλέχθηκαν το 2014 και στη συνέχεια εντάχθηκαν σε άλλες ομάδες. Εσείς θα συνεχίσετε, αν είστε ευρωβουλευτής, να είστε ενταγμένος σε αυτήν την ευρωομάδα που είναι ο πρόεδρός σας? Βεβαίως, διότι είναι καταρχήν ο ηγέτης αυτής της ομάδας, της ομάδας των κεντρών στην Ευρώπη, είναι ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση του Μακρόν. Ο Φρανσουά Μπαϊρού, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά, είναι ένας εκλεκτός πολιτικός, ήταν και αντίπαλος του Σαρκοζή για τις προεδρικές, είναι ένα από τα πιο έγκυρα και πιο τίμια και κυριολεκτικά διαυγή πολιτικά πνεύματα στη Γαλλία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, να αλλάξουμε πορεία. Είμαστε στο κέντρο. Το κέντρο είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην έχει την αμεσότητα της εξουσίας, αλλά έχει όμως την αμεσότητα να κρίνει και να ενοχλεί ουσιαστικά από τα μέσα τις αποφάσεις, και είμαστε σε αυτή την πορεία. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να σας δούμε στη δεξιά, εσάς προσωπικά, στο Λαϊκό Κόμμα? Εφόσον είμαι στην Ένωση Κεντρών, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό από την Ένωση Κεντρών. Εγώ δεν πηγαίνω εκεί για να μεταπηδάω και να. Δεν χρησιμοποιώ δηλαδή τους ανθρώπους ή τους χώρους για να κάνω κάτι. Εάν εκλεγώ με την Ένωση Κεντρών, θα παραμείνω στην Ένωση Κεντρών όλο το διάστημα το οποίο η εκλογή μου απαιτεί. Είμαι ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος, γιατί έχουμε δει και πολλά παραδείγματα για τους βουλευτές. Ξεκάθαρος. Όλο το διάστημα εκείνο που η εκλογή μου απαιτεί. Δηλαδή αυτή την πενταετία. Μάλιστα. Και μία τελευταία απάντηση σε υποτιθέμενη ερώτηση, για να είμαι συγκεκριμένος. Υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα και θέλω να με ακούσουν οι ακροατές. Το μεγάλο δίλημα είναι αυτή τη στιγμή ποια Ευρώπη θέλουμε. Την Ευρώπη του πολιτικά ορθών, αυτή την Ευρώπη της παγκοσμιοποίησης, η οποία πάει να διαλύσει έθνη, πατρίδες, θρησκείες κτλ. Ή μια άλλη Ευρώπη η οποία θέλει την καινοτομία, την πρόοδο, χωρίς να χάσουμε τις ρίζες μας, τις παραδόσεις μας. Εγώ αυτή τη δεύτερη Ευρώπη θέλω. Σε αυτή την Ευρώπη αγωνίζομαι. Άρα λοιπόν οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες. Γίνεται αυτή τη στιγμή μεγάλη μάχη. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μονίμως με τα μέτρα τα οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Α ή ο Β και να ασχολούμαστε με εσωκομματικές τέτοιου είδους ατασταλίες ή όχι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ευρωεκλογές. Σκεφτείτε ευρωπαϊκά και προτείνετε πρόσωπα, όχι κόμματα. Πρόσωπα τα οποία να γνωρίζουν την Ευρώπη, να έχουν ζήσει την Ευρώπη, να γράφουν για την Ευρώπη και να έχουν άποψη. Και εγώ είμαι ένα πρόσωπο από αυτά. Ζητάω την ψήφο σας. Θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία. Υποψήφιος λοιπόν ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Μέχρι 4 σταυρούς βάζουμε στα ψηφοδέλτια, να το πούμε και αυτό. Καλή σας επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.